Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την χάρη του Θεού είμαστε και πάλι κοντά σας για να μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Βρισκόμαστε στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και με την χάρη του Θεού εορτάζουμε την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην μέση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην μέση δηλαδή του πνευματικού μας αγώνα, προβάλλει μπροστά μας ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός. Για να μας ανακουφίσει, να μας ενθαρρύνει και να μας στηρίξει, υπενθυμίζοντα μας το πάθος του Χριστού. Διανύοντας τον αγώνα της Τεσσαρακοστής, καλούμαστε να έχουμε τα μάτια μας καρφωμένα στο Σταυρό του Κυρίου, ώστε ό,τι και αν μας συμβεί να γονατίσουμε και να ζητήσουμε αμέσως τη βοήθεια του Χριστού. Όπως ένας βασιλιάς πριν ο ίδιος εμφανιστεί στέλνει τους δούλους του με τα σύμβολα εκείνου να προπορεύονται, έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Ενώ βρισκόμαστε στη μέση του πνευματικού αγώνος, προβάλλει μπροστά μας το σύμβολο του Χριστού μας, το τρόπεο της νίκης του, η βασιλική του σημαία και μας καλεί να εντείνουμε τον αγώνα μας έως ότου αξιοθούμε να δούμε και εκείνον νικητή και τροπεούχο να καταπατά δια του σταυρού τον θάνατο. Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας συνιστά. Μακάρι αδελφέ να είναι και σε εσένα ο σταυρός του Κυρίου φως νοητό φωτίζον. Όπως ο πύρινος εκείνος και φωτεινός στήλος καθοδηγούσε τους Ισραηλίτες στην έρημο όταν ήταν νύχτα και δεν τους άφηνε να πλανηθούν και να παραστρατήσουν, έτσι και ο Σταυρός του Κυρίου δόθηκε σε εσένα χριστιανέ για να σε φωτίζει και να σε οδηγεί μέσα στο σκότο της παρούσης ζωής και να μην σε αφήνει να πλανηθείς στους γκρεμού της αμαρτίας. Αγάπα όμως και εσύ να σηκώνει το Σταυρό του Χριστού για να περάσεις με ασφάλεια και βεβαιότητα από την θύρα του Παραδείσου στην Βασιλεία της Αναστάσεως. Πρωτίστως θα μελετήσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως από την Προσεβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 4, στίχη 14 έως κεφάλαιο 5 στίχος 6, στο οποίο αποστολικό ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος μας ομιλεί για το Χριστό ότι είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αδελφοί, έχοντες αρχιερέα Μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, οι Ιησούν τον ιών του Θεού, κρατώμεν τη ομολογία. Ούγαρ έχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσετε σ' ασθενείε ημών. Επιραμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα, χωρί αμαρτία, προσερχόμεθα ούν με τα παρησία στο θρόνο τη χάριτο. Ιναλάβομεν έλεον και χάριν νεύρομεν, ει εύκαιρον βοήθειαν. Πάσγαρ αρχιερεύ, εξ ανθρώπων λαμβανόμενο, υπερανθρώπων καθίστατε τα προς τον Θεόν, ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπεραμαρτιών, με τριοπαθή δυνάμενος της αγνοούση και πλανωμένης, επί και αυτός περίκειται ασθένιαν, Και διατάφτινο οφείλει καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού προσφέρειν υπεραμαρτιών, και ούχι αυτό τίς λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού, καθάπερ και ααρών, ούτω και ο Χριστός, ούχι αυτόν εδόξασε γεννηθήνε αρχιερέα, αλλ' ολαλήσας προς αυτόν, Υιός μου Ιησύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε καθώς και ενετέρο λέγει, Σύ ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην μελχισεδέκ. Η προσεβραίου επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί αδελφοί, από την οποία έχουν ληφθεί τα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είχε σκοπό να στηρίξει τους χριστιανούς της εβραϊκής καταγωγής στην χριστιανική πίστη. Οι Ιουδαίοι αυτοί εγγενετής, διδαγμένοι από μικρά παιδιά τον Μοσαϊκό νόμο, ήσαν συνηθισμένοι στις θυσίες που όριζε και τις οποίες προσέφερε ο αρχιερέας και οι ιερείς, οι οποίοι ήσαν απόγονοι του Λεβί, ενός από τα δώδεκα παιδιά του Ιακώβ. Υπήρχε επομένως κίνδυνος να μην εκτιμήσουν όσο έπρεπε την θυσία που ο αιώνιος αρχιερεύς προσέφερε για την σωτηρία του κόσμου ο ενανθρωπής ασιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έπρεπε οι εβραϊκοί καταγωγής χριστιανοί να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την ασύγκριτη υπεροχή της χριστιανικής ιεροσύνης, της οποίας ιδρυτής και πρώτος αρχιερεύς είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Για τον μεγάλο και αιώνιο αρχιερέα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μας μιλά και σήμερα ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει τα εξής. Ο Θεός είχε κανονίσει και είχε τοποθετήσει μέσω του Μωυσέως πρώτος αρχιερέας των Ιουδαίων να γίνει ο Ααρών. Τα παιδιά του θα ήσαν ιερείς, οι οποίοι θα βοηθούσαν τον πατέρα τους στις θυσίες και στα άλλα έργα της λατρείας που όριζε ο νόμος. Κληρονομικός πλέον θα μεταβιβαζόταν η αρχιεροσύνη στον πρωτότοκο. Επειδή όπως και προηγουμένως αναφέραμε, ο Ααρών καταγόταν από την φυλή του Λεβί, η ιεροσύνη εκείνη των Ισραηλιτών ονομάστηκε Λεβιτική Ιεροσύνη, γι' αυτό και οι ιερείς ονομαζόντουσαν Λεβίτες. Όταν όμως ήλθε στη γη, ως άνθρωπος, ο Υιός του Θεού, κατήργησε την Λεβιτική Ιεροσύνη και ίδρυσε νέα Ιεροσύνη, της οποίας πρώτος και αιώνιος αρχιερεύς είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν προσέφερε θυσίες ζώων ο Κύριος, όπως οι αρχιερείς των Ιουδαίων, αλλά προσέφερε την ανεκτήμητη θυσία της ζωής Του ως ανθρώπου. Και δεν είναι ο Κύριος Ιησούς, απλά ο ιδρυτής της νέας ιεροσύνης και ο πρώτος αρχιερέας, αλλά συγχρόνως είναι και ο αιώνιος αρχιερέας, διότι ο Χριστός, με την ένδοξη ανάληψή του στους ουρανούς, κάθισε και ως θεάνθρωπος στα δεξιά του θρόνου του ουρανίου πατρός του, μεσητεύοντας και παρακαλώντας για εμάς. Γι' αυτό και ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο Μελχισεδέκ αυτός αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και υπήρξε ένα μυστηριώδες πρόσωπο, του οποίου ούτε η καταγωγή είναι γνωστή, ούτε η γέννηση, ούτε και ο θάνατός του. Χαρακτηρίζεται όμως ως τέλειο σύμβολο του θεανθρώπου αρχιερέως μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όπως λοιπόν ο Μελχισεδέκ δεν είναι γνωστό ούτε πότε γεννήθηκε, ούτε πότε πέθανε, αλλά φαίνεται σαν να εξακολουθεί να ζει, έτσι στην πραγματικότητα ο Κύριος ως θεάνθρωπος λυτρωτής εξακολουθεί να είναι αιώνιος αρχιερεύς της Καινής Διαθήκης, πάντοτε ζών εις το ενδιχάνιν υπερημών. Επιπλέον ο δικός μας Μέγας Αρχιερεύς δεν ομοιάζει με τους αρχιερείς των Ιουδαίων και σε τούτο. Οι αρχιερείς εκείνοι ήσαν άνθρωποι απλοί, είχαν και αυτοί παρόμοιες αδυναμίες και ασθένειες και αμαρτίες, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι δηλαδή. Για τον λόγο αυτό προσέφεραν στον Θεό θυσίες, όχι μόνο για τους άλλους ανθρώπους, αλλά και για τον εαυτό τους, για να συγχωρηθούν και οι δικές τους αμαρτίες. Και οι αρχιερείς εκείνοι των Ιουδαίων, ως αμαρτωλοί, όφυλαν να δείχνουν συμπάθεια και συγκατάβαση στους ανθρώπους που έπεφταν στην αμαρτία από άγνοια και πλάνη. Ο δικός μας όμως μέγας αρχιερεύς, αν και ως άνθρωπος πέθανε επάνω στο σταυρό, επειδή είναι και Θεός, σε τρεις ημέρες αναστήθηκε και την τεσσαρακοστή ημέρα από την Ανάστασή Του ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε ο αιώνιος αρχιερεύς στα δεξιά του Θεού και Πατρός, εκεί όπου και τώρα βρίσκεται και συνεχίζει το απολυτρωτικό και σωτήριο έργο Του για χάρη μας. Αυτήν την πίστη ας την κρατούμε σφιχτά. Κρατώμεν της ομολογίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να μην κλονιζόμαστε ούτε στο ελάχιστο. Όσες δυσκολίες και πειρασμούς, αν συναντήσουμε στη ζωή μας. Ο δικός μας αιώνιος αρχιερεύς, ο Κύριος Ιησούς, ως άνθρωπος επί της γης δέχθηκε και απέκρουσε τους πειρασμούς του σατανά. Συκοφαντήθηκε από τους εχθρούς του, καταδιώχθηκε, εμπέχθηκε και στο τέλος σταυρώθηκε. Όλα αυτά ο Χριστός τα υπέμεινε αγόγγιστα και αναμάρτητα. Πεζοπόρησε και κουράστηκε, πείνασε και δίψασε, λυπήθηκε και έκλαψε δοκιμάστηκε και πειράστηκε με όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ανθρώπινη φύση να πειραστεί, χωρίς όμως να υποπέσει σε καμία αμαρτία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι πολύ συμπαθή σε εμάς, όταν δεχόμαστε τις προσβολές του πονηρού ή όταν αντιμετωπίζουμε τις επιβουλές και τις δυσμενείς ενέργειες των κακών ανθρώπων και γενικά στις ηθικές και φυσικές αδυναμίες μας. Ο Χριστός μας είναι συγκαταβατικός γιατί γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι και ο ίδιος επί της γης, έζησε ως άνθρωπος τέλειος εκτός από Θεός τέλειος που ήταν όμοιος ως άνθρωπος σε όλα με εμάς εκτός από την αμαρτία πεινούσε, διψούσε, υπέφερε και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως είναι ο ανθρώπινος πόνος επειδή λοιπόν ο Χριστός μας είναι τόσο συγκαταβατικός και επίοικης στις αδυναμίες μας, ας πλησιάζουμε με θάρρος και α καταφεύγουμε με εμπιστοσύνη στον βασιλικό του θρόνο, από τον οποίον πηγάζει η χάρη για να πάρουμε και εμείς συγχώρηση για τις αμαρτίες μας, δύναμη και ενίσχυση και κάθε χρήσιμη δωρεά την ώρα του πειρασμού. Πόση παρηγοριά και τι θάρρο μα δίνει, αγαπητοί αδελφοί, η διαβεβαίωση αυτή και η προτροπή του θείου Αποστόλου Παύλου. Ποτέ κανεί, α μην απελπίζεται για τι αμαρτίε του, να μετανοεί μόνον ειλικρινά και να καταφεύγει στον θρόνο τη χάριτος του αιωνίου αρχιερέως μας, του φιλανθρώπου κυρίου Ιησού Χριστού, με το μυστήριο τη ιερά εξομολογήσεω μας χαρίζει ο Χριστός την συγχώρηση όλων των αμαρτιών μας. Όλοι όσοι με ταπείνωση, μετάνοια και ορθή πίστη χτύπησαν την θύρα του ελέους, την είδαν να ανοίγει διάπλατα και ο αιώνιος αρχιερεύς και σωτήρ των ψυχών μας να τους δίνει την άφεση για την συγχώρηση των αμαρτιών τους. Ας καταφεύγουμε λοιπόν και εμείς στον θρόνο της χάριτός του για να χαρίσει και σε εμάς τις θείες ευλογίες Του. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί αδελφοί, θα μελετήσουμε και την Ευαγγελική περικοπή της Σταυροπροσκυνήσεως από το καταμάρκων Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχοι 34 έως 38, και ένα το κεφάλαιο στίχος πρώτος. Είπε ο Κύριος, «Ως θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάραν αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού, μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, «Αμήν λέγω ημίν ότι εισήτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσοντε θανάτου, έως αν την βασιλείαν του Θεού, ελληληθιείαν εν δυνάμει». Όταν ο Κύριός μας, αγαπητοί φίλοι, έκανε για πρώτη φορά λόγο στους μαθητές Του, για τα όσα επρόκειτο να πάθει στην Ιερουσαλήμ, ο φλογερός μαθητής του, ο Απόστολος Πέτρος, κινούμενος από θερμή αγάπη προς Αυτόν και σκεπτόμενος με το κοσμικό φρόνημα, προσπάθησε να πείσει το Χριστό να αποφύγει τον σωτήριο για την ανθρωπότητα φάνατο Και ο Κύριος τον επέπληξε. Είπαγε «Ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή ότι ου φρονίστα του Θεού» αλλά τα των ανθρώπων. Φύγε από μπροστά μου, σατανά, διότι μου γίνεσαι σκάνδαλο, εμπόδιο, διότι δεν σκέπτεσαι κατά Θεόν, αλλά σύμφωνα με τους ανθρώπους. Και έπειτα ο Χριστός προσκάλεσε τα πλήθη του λαού και έκανε σε όλους την σπουδαιότατη αυτή διδασκαλία, την οποία αναφέρει το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, της Σταυροπροσκυνήσεως. Ας δούμε τι ακριβώς είπε ο Κύριος. «Όστις θέλει, όποιος θέλει, να γίνει μαθητής μου και να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του». Και τι σημαίνει αυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να διακόψει δηλαδή κάθε σχέση και φιλία με τον παλαιό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας, τον διεφθαρμένο από την αμαρτία. Να αρνείτε και να αντιστέκετε και να πολεμά την εσωτερική εκείνη δύναμη που μας παρακινεί και πολλές φορές μας βάζει να κάνουμε το κακό και την αμαρτία. Ακόμη, προσθέτει ο Κύριος, πρέπει ο αληθινός μαθητής μου να πάρει την σταθερή απόφαση να υπομείνει κάθε θλίψη και δοκιμασία παρά να παραβεί το θέλημά μου εάν δε παρουσιαστεί και ανάγκη να υποστεί και θάνατο ακόμη, όπως ακριβώς συνέβη με τους Αγίους Μάρτυρες που προτίμησαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να αρνηθούν το Χριστό. Όποιος παίρνει τις σταθερές αυτές αποφάσεις, αυτός ας με ακολουθεί, προσπαθώντας να μιμείτε το παράδειγμα μου. Μα λέει δηλαδή ο κύριο ότι πρέπει να μιμηθούμε το παράδειγμά του. Η οδό του Χριστού ήταν μαρτυρική επί της γης. Ακριβώς έτσι είναι και η οδός των χριστιανών, στορωμένη με αγκάθια και πέτρες και όχι με ροδοπέταλα. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, στενή η πύλη και γεμάτη θλίψης η οδός που οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Και μας λέει ο Κύριος ότι «Όποιος θα θυσιάσει τη ζωή του ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, όποιος θυσιάσει δηλαδή την επίγεια ζωή του για μένα, αυτός θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Και αυτός ο οποίος θα κοιτάξει να σώσει τη ζωή του και να συμβιβαστεί με διώκτες της πίστεως και να προδώσει το Ευαγγέλιο και την πίστη για να κρατήσει, να φυλάξει την πρόσκαιρη αυτή ζωή, αυτός θα χάσει τον Παράδεισο, λέει ο Χριστός. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όμως χάσει την ψυχή του. Τι θα δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα, για να πάρει πίσω την ψυχή του. Ίσως αγαπητοί αδελφοί, μας φαίνονται δύσκολα, αυτά που ζητάει από μας ο Κύριος. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας εξηγεί και μας λέει τα εξής. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του αρνούμενο σε μένα, αυτός θα χάσει την πνευματική και αιώνια ζωή. Θα ζήσει μερικά χρόνια ακόμη πάνω στη γη, αλλά θα χωριστεί από εμένα αιωνίως. Όποιος όμως θυσιάσει, εάν η ανάγκη το απαιτήσει, την επίγεια ζωή του για την πίστη του σε εμένα και δεν παραδεί την διδασκαλία μου, αυτός θα κερδίσει την αιώνια μακαριότητα. Αυτός πράγματι θα σώσει την ψυχή του. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλον τον υλικό αυτό κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του. Ο κόσμος είναι φθαρτός ενώ η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για να εξαγοράσει την ψυχή του από τον αιώνιο θάνατο. Τίποτε απολύτως. Ο κόσμος όλος δεν ισοφαρίζει την αξία μιας ψυχής. Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Και εννοεί ο Χριστός τα υλικά αγαθά και τα πλούτη και όλα αυτά. Η ψυχή μας θα σωθεί μόνο με την μετάνοια και την ορθή πίστη, όσο είμαστε εν ζωή. Μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια. Και ο Κύριος, για να μας κάνει να εννοήσουμε πόση σπουδαιότητα είχαν τα βαρισίμαντα αυτά λόγια Του, πρόσθεσε κατά εξής. Τον άνθρωπο εκείνο που θα ντραπεί να δείξει μπροστά στους άλλους αμαρτωλούς ανθρώπους ότι είναι μαθητής μου, δηλαδή πιστός σε μένα, ή θα ντραπεί να εφαρμόσει τα λόγια μου και τις εντολές μου, τον άνθρωπο αυτόν θα τον αποδοκιμάσω και εγώ και θα τον αποκηρύξω όταν θα έλθω και πάλι στην υγή για να κρίνω τους ανθρώπους. Σε άλλο Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός ότι όποιος δραπεί να με ομολογήσει μπροστά σε αυτήν την Μιχαλίδα και αμαρτωλή γενεά, θα δραπώ και εγώ να τον ομολογήσω έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Και όποιος με ομολογήσει μπροστά στον αμαρτωλό αυτό κόσμο, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο. Και για να ενισχύσει ο Κύριος στους μαθητές του, να μένουν πιστοί σε Αυτόν, τελείωσε εκείνη την διδασκαλία Του με την εξής παρηγορητική και ενθαρρυντική διαβεβαίωση. Αμήν λέγω ειμήν, αλήθεια σας λέγω και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν μερικοί εδώ που με ακούνε, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν προτού δουν να εγκαθιδρύεται με δύναμη ακαταγώνιστη και υπερφυσική με την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, η Βασιλεία του Θεού στην γη, δηλαδή η Αγία Εκκλησία. Τι μεγάλη τιμή, αγαπητοί αδελφοί, που μας κάνει ο Χριστός να είμαστε μέλη της Εκκλησίας Του, αλλά ας προσέξουμε πάρα πολύ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τότε θα μας αναγνωρίζει ως μέλη της Εκκλησίας Του, ως αληθινούς μαθητές Του, όταν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία μας δίδαξε. Όταν δηλαδή αρνούμαστε να κάνουμε ό,τι μας παρακινεί ο αμαρτωλός εαυτός μας. Όποιος θέλει να μοιάσει στο Χριστό, πρέπει να αντικαταστήσει όλες τις κοσμικές επιδιώξεις και την αγάπη προς τον εαυτό του με την αυταπάρνηση, και την αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Όποιος θέλει να αποφύγει την αυταπάρνηση και την θυσία του εαυτού του, να θυσιάσει δηλαδή την κοσμικά επιτυχημένη ζωή του, αυτός θα χάσει την σωτηρία της ψυχής του. Δεν θα μοιάσει στο Χριστό. Ο Κύριος θα μας αναγνωρίσει ως μέλη της Εκκλησίας Του όταν με υπομονή και καρτερία υπομένουμε τις θλίψεις της παρούσης ζωής και όταν πάντοτε εκτελούμε το Άγιο θέλημά Του. Εάν έτσι συμπεριφερόμαστε, θα σώσουμε την αθάνατη ψυχή μας και θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν γέννητο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε να είστε όλοι και όλες καλά, έτσι πολλά και πανεφρόσινα για την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, με το καλό να εορτάσουμε και την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση σε όλους μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.